Είναι προφανές ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσουν ξανά να βάλουν στις μιλόπετρες Δέσποινα Βλεπάκη, το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία. Θα πιεστεί λοιπόν από τα δύο κόμματα το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Υπάρχει όμως και αυτή η αναταραχή που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την δημόσια παρέμβαση μέσω του Sky του Ανδρέα Λοβέρδου. Έβγαλε κίτρινη κάρτα αμέσως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παίζει να γίνει και κόκκινη. Η κίτρινη κάρτα λοιπόν προς τον Ανδρέα Λοβέρδο βγήκε. Θα γίνει κόκκινη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι διατεθειμένος να βάλει νερό στο κρασί του με στελέχη που έχουν δικιά τους προσωπική ατζέντα να προωθήσουν. Και αυτό είναι κάτι που έγινε σαφές ήδη από χθες. Προς το παρόν, από τη Χαριλάου Τρικούπη τηρούν στάση αναμονής. Mm-hmm. Εξάλλου, η μπάλα τώρα βρίσκεται στο γήπεδο του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος έχει επιλέξει. Να το σώσει. Έχει επιλέξει να μην κάνει καμία νέα παρέμβαση, αυτή είναι η αλήθεια. Σε επικοινωνία που έχει ο Sky μαζί του, αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι. Πάντως, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως επικοινωνία ανάμεσα στους δύο, το τοπίο ήταν και παραμένει παγωμένο. Δεν έχουν μιλήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαρομετρικό χαμηλό επικρατεί στο μεταξύ, όπως είπαμε, στη Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο πρώην υπουργός υποστήριξε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει, να θυμίσουμε, ποιον σκέφτεται να προτείνει για πρωθυπουργό, και από το περιβάλλον του Προέδρου δεν έκρυψαν από την πρώτη στιγμή τη δυσαρέσκειά του. Με την παρουσία του χθες στη Βουλή, ο κ. Λοβέρδος προσπάθησε πάντως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Μουδιασμένη παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την δυσφορία που προκάλεσε το κάλεσμα του Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλύψει το όνομα εκείνου που θα προτείνει για πρωθυπουργό, με τον φόβο της εσωστρέφειας να επιστρέφει στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Όποιος διαφοροποιείται από τις θέσεις που έχει το επίσημο ΠΑΣΟΚ και στην ουσία μπορεί να βαντάρει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θεωρείται πολιτικά παράδοξο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη και νομίζω ότι και η χρονική στιγμή με την οποία διατυπώθηκε, ενώ ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, σίγουρα δεν συμβάλλει στον κοινό στόχο που πλέον η παράταξη με τοπικά και αραγές δίνει τη μάχη των εθνικών εκλογών. Μετά τις αιχμές της Χαριλάου Τρικούπη για ταύτιση των απόψεων του Ανδρέα Λοβέρδου με κυβερνητικά στελέχη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, βάλλοντας από το βήμα της Βουλής κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Έχετε αποτύχει. Δεν λέω ότι είναι μια κυβέρνηση με 100% αποτυχίες, αλλά στα μείζωνα προτάγματα που κατέστησε η ζωή θέματα ζωής και θανάτου, έχετε αποτύχει. Πρώτον, δεν είναι κανένα διχασμένο. Εγώ με τον Ανδρέα μίλησα, θα λυθούν όλες οι επισημάνσεις και θα δοθεί ενιαία η μάχη. Οι αποστάσεις, ωστόσο, που κρατούν από τις δηλώσεις Λοβέρδου πολλά από τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υποδηλώνουν πως οι εσωτερικές ισορροπίες βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε κάποιες προσωπικές θέσεις, οι οποίες δεν είναι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, το επισημάνθηκε αυτό. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα πρέπει να τα ρωτήσει τον κ. Λοβέρδο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αισθητή απόκληση από την κοινή περπατησιά μας προκαλεί ιδιαίτερη παραδοξότητα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος χθες το βράδυ στην Βουλή δεν θέλησε, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα.